Ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση αναφορικά με δύο χώρες για θέματα άμυνας, ενέργειας, εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους Έλληνες οι οποίοι φιλοξενούν τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στη βάση της Σούδας. Επίσης, να τους συγχαρώ διότι είναι μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές τους δαπάνες. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια πιθανή πώληση στην Ελλάδα για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την αξία της η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ και τη συνεργασία μας. Η Ελλάδα, όντας ήδη ισχυρή δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας και του τουρισμού, καθίσταται σταδιακά σημαντικός κόμβος μεταφορών και ενέργειας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την ολοκλήρωση του αγωγού TAP και την προώθηση του αγωγού EastMed, τη συμφωνία για σταθμό πλωτό, σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη και την προοπτική να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη μια σημαντική πύλη εισαγωγής σκιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ. Να αναφέρω την ανάπτυξη των σημαντικών μας λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, την αναβάθμιση των αεροδρομίων μας, των περιφερειακών και την προώθηση ταχαίων σιδηροδρομικών διασυνδέσεων με τα Βαλκάνια. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργειας, εκτιμούμε τη συμβολή της Ελλάδος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της υποστήριξης του έργου του TAP, επίσης του διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδος-Βουλγαρίας και των υποδομών υγροποιημένου αερίου, προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, όπως επίσης και πιθανές εξαγωγές υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ, το οποίο σημαίνει το οποίο ήδη συμβαίνει και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις μας. Προσβλέπουμε στο πλαίσιο αυτό στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια λύση προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα, που θα δώσει μια νέα προοπτική σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα όμως τονίζουμε ότι η επικίνδυνη παραβατική αεροναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο πρέπει να τερματιστεί. Υπονομεύει καθημερινά τις σχέσεις μεταξύ δύο νατοϊκών συμμάχων σε μια ευρύτερα ασταθή περιοχή, σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο, αλλά θέλω να είμαι σαφής, θα προστατεύει και πάντοτε αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι παράνομων διεκδικήσεων και αφισβητήσεων. Θέλω να έχουμε μια θερμή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θα οικοδομήσουμε πάνω στην κοινή μας ιστορία, στις κοινές μας αξίες, προκειμένου να επιδιώξουμε ένα μέλλον ασφαλείας, ευημερίας και ειρήνης και για τα δύο έθνη μας.